Καλή σας μέρα, κύριε Μηγό. Τα είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά την Δευτέρα κάνετε μια αναλυτική παρουσίαση όλων αυτών των προβλημάτων που υπάρχουν στο νοσοκομείο και από ό,τι καταλαβαίνω με στοιχεία πλέον δείξατε πόσο δεν ισχύουν όλα αυτά περί αναβάθμισης του νοσοκομείου τα οποία είχε πει ο υφυπουργός. Κοιτάξτε, ναι, η συνέντευξη δόθηκε για δύο σημαντικές εξελίξεις που υπήρξαν έτσι και υπάρχουν γύρω από το χώρο της υγείας. Η μία, αν το θέλετε, ήταν κάπως τοπικού ενδιαφέροντος, ας το πούμε έτσι, ήταν η επίσκεψη του υφυπουργού του κυρίου Μπέζα και τα όσα ακούστηκαν γύρω από αυτήν. Και η δεύτερη είναι ένα επίσης πολύ σημαντικό γεγονός αυτή την περίοδο, η συζήτηση που γίνεται πλέον στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και σε λίγες μέρες και στη Βουλή για τις αλλαγές στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στον ΕΟΠΗ. Μάλιστα. Είναι που κατά την άποψή μας η δεύτερη αυτή εξέλιξη θα επηρεάσει και πάρα πολύ μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας. Δηλαδή την περίθαλψη, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εκατομμυρίων πολιτών της χώρας μας. Σχετικά με το πρώτο, κοιτάξτε, δώσαμε κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με την εξέλιξη τόσο της τελέχουσης του νοσοκομείου, τα οποία στοιχεία είναι αδιάσυστα, δεν υπάρχει πιθανότητα κανένας να μπορέσει να μας τα καταρρύψει, και σε σχέση βεβαίως αυτά τα στοιχεία της τελέχουσης με τις εξαγγελίες του κυρίου υφυπουργού. Αποδείξαμε δηλαδή ότι και αυτά που εξήγηλε ο κύριος υφυπουργός δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις φετινές απώλειες που θα έχουμε σε στελέχωση. Πολύ περισσότερο δε για τις απώλειες που έχουμε τα τελευταία 4 χρόνια. Και μιλάμε και για το ιατρικό και για το νοσηλευτικό και για το τεχνικό και για το διοικητικό προσωπικό. Μάλιστα. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δώσαμε κάποια στοιχεία επίσης αδιάσυστα σε σχέση με την εξέλιξη των προϋπολογισμών του νοσοκομείου της Πρέβεζας, με τα οποία αποδείξαμε ότι τα τελευταία 4 χρόνια υπάρχει μία μείωση της τάξης του 45-47% του προϋπολογισμού του νοσοκομείου της Πρέβεζας. Δηλαδή το νοσοκομείο δουλεύει πλέον με προϋπολογισμό περίπου στο μισό σε σχέση με το 2010. Κάτω από τέτοιες οικονομικές συνθήκες που δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου, στις υπηρεσίες τις οποίες πρέπει να παρέχει, στα υλικά τα οποία πρέπει να προμηθευτεί, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί κανείς να μιλά για αναβάθμιση και άλλο αέρα για το νοσοκομείο της Πρέβεζας. Θέλω να πω με αυτά που λέω ότι με λόγια δεν αναβαθμίζεται το νοσοκομείο, το οποίο το θέλουμε και εμείς, το θέλει να αναβαθμιστεί και όλη η κοινωνία της πόλης και του νομού μας. Χρειάζονται έργα και τα έργα απαιτούν, κύριε Μίχο, και χρηματοδότηση ικανή για να λειτουργήσει το νοσοκομείο και βεβαίως μια πολιτική προσλήψεων μόνιμου προσωπικού ικανή όχι μόνο να καλύψει τις ανάγκες κάθε έτος, αλλά να καλύψει και τις απώλειες που είχε το νοσοκομείο, γιατί το νοσοκομείο τα τελευταία χρόνια έχει σοβαρότατες απώλειες τελέχωσης. Μάλιστα. Δεν μπορεί δηλαδή ο κύριος υφυπουργός να λέει ναι, θα είμαστε πιστοί στην αναλογία 5:1 αποχωρήσεις προς προσλήψεις και στην υγεία και στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, που σημαίνει ότι κάθε 5 γιατροί που φεύγουν από το νοσοκομείο με αξιοδότηση ή με οποιοδήποτε τρόπο θα προσλαμβάνεται ένας, κάθε 5 νοσηλευτές που θα φεύγουν θα προσλαμβάνεται ένας. Και ενώ όλοι γνωρίζουμε την υπάρχουσα κατάσταση στελέχωσης του νοσοκομείου, να είμαστε ευχαριστημένοι από μια τέτοια εξαγγελία. Το δεύτερο στοιχείο είναι με τον ΕΟΠΗ. Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν ξέρω κατά πόσο έχει γίνει κατανοητό αυτό ευρέως από την κοινωνία της πόλης και του νομού μας. Ενδεχομένως, αισθάνομαι και εγώ ότι πραγματικά οι πολίτες και γενικότερα δεν έχουμε κατανοήσει πλήρως το συγκεκριμένο θέμα. Βεβαίως, και πρέπει να σας πω ότι για το νομοσχέδιο ίσως θα χρειαζόταν και μια ολόκληρη συζήτηση, ας πούμε, που μπορούσαμε να την κάνουμε, ας πούμε, και να παραθέσουμε και εμείς αλλά και άλλοι φορείς ίσως τις απόψεις τους έτσι γύρω από αυτό. Πρέπει να σας πω ότι, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το τεχνικό μέρος ότι διαχωρίζει, κύριε Μίχο, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από τη δευτεροβάθμια και παίρνει την πρωτοβάθμια και πηγαίνει στις ΔΠΕ.
δεν μπορεί να υπάρχει, ακόμα και σε επίπεδο τεχνικό να το δει κανείς, μη λειτουργική διασύνδεση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και των νοσοκομείων. Δηλαδή ξεκόβει τα κέντρα υγείας, θέλω να σας πω, και τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από τα νοσοκομεία και τα πηγαίνει στη ΔΠΕ. Δεν είναι δυνατόν δύο δομές, δύο υπηρεσίες που ασχολούνται με την υγεία των πολιτών, η μία να ελέγχεται από τα νοσοκομεία, η δευτεροβάθμια, και η άλλη να ελέγχεται από τη ΔΠΕ. Το δεύτερο στοιχείο που έχει αυτό το σχέδιο μου και αποτελεί και την κεντρική του ιδέα είναι ότι με μια σειρά διατάξεις και άρθρα που έχει ενσωματώσει δημιουργεί συνθήκες ώστε ένα πολύ μεγάλο μέρος της δαπάνης για υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που σήμερα την έχει επιφορτιστεί το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία να μεταβιβαστεί απευθείας στους πολίτες. Και το τρίτο είναι ότι δημιουργεί συνθήκες κατάλληλες για να ανθίσουν οι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρηματικές μονάδες στον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Όταν λογουχάρη, θα σας πω συγκεκριμένα πράγματα, προβλέπει το σχέδιο νόμου, το προβλέπει πλέον καθαρά ότι χωρίζει καταρχήν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε κάθε υγειονομική περιφέρεια σε τομείς. Οι τομείς είναι γεωγραφικοί, με την έννοια ο χώρος ευθύνης κάθε ενός κέντρου υγείας. Μάλιστα. Και προβλέπει ότι θα υπάρχει ένα κέντρο υγείας, μια δηλαδή μονάδα δημόσια πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε κάθε καλλικρατικό δήμο. Του τέχνη στο νομό της Πρέβεδας να είστε σίγουροι ότι αργά ή γρήγορα, εφόσον αυτό το νομοσχέδιο ψηφιστεί έτσι όπως είναι, γιατί ακόμα υπάρχουν αντιδράσεις μεγάλες γύρω από αυτό, από 4 κέντρα υγείας θα πάμε σε 2. Για το νομό της Πρέβεδας. Για το νομό. 2 δηλαδή, ναι, στο νομό, το δικό μας. 2 ή 3. 2. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι 2. Και θα σας πω γιατί δεν είναι 3. Στο νομό μας έχουμε 3 καλλικρατικούς δήμους. Ο ένας είναι ο μεγάλος της Δήμος. Ο Δήμος Πρέβεζας, ο Δήμος Ζηρού και ο Δήμος Πάρκας. Περιφερικούς καλλικρατικούς δήμους έχουμε 2. Έτσι. Άρα σε αυτούς τους 2 δήμους πιθανόν θα υπάρξουν και θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση 2 κέντρα υγείας και τα υπόλοιπα 2 που υπάρχουν είτε θα μπουν λουκέτο, είτε ένα πιθανό ενδεχόμενο είναι να λειτουργούν πλέον σαν πολυιατρία, όπως λειτουργεί το πολυιατρίο του Λούρου ή στο κανάλι, ή τύπου οικογενειακών ιατρίων, δηλαδή με έναν ή δύο το πολύ γενικούς γιατρούς, και θα καλύπτουν ελάχιστες από τις ανάγκες των πολιτών της περιοχής, κυρίως ίσως η συνταγογράφηση προφανώς, και κάτι τέτοιο. Ναι. Τώρα για το τρίτο που είπατε, επειδή υπήρξε και μία δέσμευση, θα το είδατε και στη συνέντευξη τύπου του κυρίου Υφυπουργού για ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου στην πόλη, το οποίο ξέρετε ότι το ζητάμε και εμείς και σας το είχα πει και σε μία συνέντευξη παλιότερα που είχαμε δώσει, ότι θέλουμε εμείς τη λειτουργία κέντρου υγείας αστικού τύπου στην πόλη που να καλύπτει τις ανάγκες πρωτοβάθμιας φροντίδας για να μπορέσει το νοσοκομείο να επικεντρωθεί κυρίως στον άλλο ρόλο που έχει τον κυρίαρχο, τη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι το κομμάτι στο οποίο συμφωνείτε και με τον Υπουργό και με το σχέδιο έτσι όπως είναι. Βεβαίως. Αλλά κοιτάξτε, το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι δεν το βλέπουμε να υλοποιείται, και θα σας πω γιατί δεν το βλέπουμε. Γιατί το ίδιο το νομοσχέδιο μέσα έχει ενσωματώσει κάποια άρθρα που λέει ότι στη νέα χωροταξική κατανομή, γιατί θα υπάρξει νέα χωροταξική κατανομή των κέντρων υγείας, δηλαδή για νέα φορά θα πάρουν τα κέντρα υγείας έγκριση για σύσταση και λειτουργία, και αυτή θα τη δίνει κάθε φορά ο Υπουργός και θα λαμβάνει υπόψη του κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Ποια είναι αυτά? Αν καταρχήν στο χώρο που πρόκειται να ανοίξει μια μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας υπάρχει εκεί κοντά άλλη μονάδα υγείας. Μα ξέρετε, στην Πρέβεζα, αν ζητήσουν κέντρο υγείας αστικού που να αποφασίζουν, το πιθανότερο είναι ότι θα πούνε ότι δίπλα είναι το νοσοκομείο με τα εξωτερικά του ιατρία, οπότε δεν υπάρχει ανάγκη να το λειτουργήσουμε. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι τα πληθυσμιακά δεδομένα που θα λάβουν υπόψη. Και πρέπει να σας πω ότι τα πληθυσμιακά δεδομένα που έχουν είναι... μας δείχνουν ότι μάλλον θα πάμε σε μια πολύ μεγάλη συρρήκνωση, γιατί τα πληθυσμιακά δεδομένα, οι ρήτρες που έχει βάλει η Task Force, η οποία εποπτεύει το Υπουργείο Υγείας, για να μιλούμε και πιο απλά, οι Γερμανοί δηλαδή, μιλάνε για πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών ανά κέντρο υγείας. Το τρίτο είναι οι συγκοινωνιακές συνθήκες και η προσβασιμότητα των πολιτών σε μονάδες υγείας στην περιοχή. Μάλιστα.
Αυτά τα κριτήρια, αν κανείς τα αναλύσει, θα δει ότι το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι να μην λειτουργήσουν μονάδα, εφόσον επικεντρωθούν σε αυτά τα κριτήρια μέσα στην πόλη της Πρέβεζας, ενώ μονάδα δημόσια πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ή αν τη λειτουργήσουν, θα είναι με έναν γιατρό για συνταγογράφηση, κάτι το οποίο θα είναι στην ουσία μια μονάδα απλά για συνταγογράφηση. Ακριβώς. Μια από τα ίδια, ας πούμε, δεν τη θέλουμε. Εμείς θέλουμε μια μονάδα που να λειτουργεί, να είναι δημόσια, να λειτουργεί με γιατρούς αποκλειστικής απασχόλησης και με προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης επί 24 ώρων. Και να παρέχει πρωτοβάθμια υγεία. Κάτι που θα βοηθήσει και εμάς να μπορέσουμε να, σαν νοσοκομείο, να επικεντρωθούμε στο ρόλο στον οποίο πρέπει να έχουμε, δηλαδή τη δευτεροβάθμια φροντίδα και περίθαλψη των ασθενών. Μάλιστα. Την νοσηλεία τους, τα χειρουργεία τους κτλ. Προβλέπει και άλλα πράγματα αυτό το νομοσχέδιο. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι αφήνει πάρα πολλά πράγματα ανοιχτά για μετέπειτα υπουργικές αποφάσεις. Mm. Δηλαδή, με αποφάσεις του υπουργού να λύνει πολλά ζητήματα μετά. Είναι ένα νομοσχέδιο που, πέρα από τη σαφή πολιτική του κατεύθυνση που σας είπα πριν, έχει και πάρα πολλές ασάφειες. Αφήνει πολλά πράγματα ανοιχτά. Και το τελευταίο είναι ότι αφήνει επίσης σαφώς να εννοηθεί αυτό που σας είπα, το ζήτημα της μεταβίβασης μεγάλου μέρους του κόστους των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους πολίτες, με το θεσμό του οικογενειακού γιατρού όπως πάει να τον επιβάλλει. Κοιτάξτε, αφήνει τρεις ειδικότητες μόνο που μπορούν να παίξουν το ρόλο του οικογενειακού γιατρού. Είναι η γενική ιατρική, η παθολογία και η παιδιατρική. Το δεύτερο, ο οικογενειακός γιατρός θα είναι η πύλη εισόδου των ασφαλισμένων στο σύστημα υγείας. Δηλαδή, χωρίς να περάσεις από αυτόν, δεν θα μπορείς με ασφαλιστική κάλυψη να έχεις πρόσβαση στις δομές υγείας. Mm-hmm. Θα χρειάζεται δηλαδή το παρακτικό αυτού του γιατρού. Αυτός θα κρίνει πού θα πας και πώς θα πας. Ναι. Εάν λοιπόν το τρίτο στοιχείο στη σχέση με τον οικογενειακό γιατρό είναι ότι αυτός πρέπει να είναι συνδευλημένος με τον οργανισμό προφανώς, τον ασφαλιστικό, έτσι, τον ενοποιεί. Mm-hmm. Ο οποίος θα είναι και μια εταιρεία στην ουσία ασφαλιστική και θα πρέπει να έχει κάνει κάποια σύμβασή του. Αν δείτε τους γιατρούς των ειδικοτήτων αυτών που είναι σήμερα στην πόλη μας συνδευλημένοι με τον ΕΟΠΗ, θα δείτε ότι ο αριθμός τους είναι πάρα πολύ μικρός. Είναι 5. 5 παθολόγοι είναι συνδευλημένοι. Δεν υπάρχει παιδίατρος, δεν υπάρχει γενικός γιατρός στην πόλη συνδευλημένος με τον ΕΟΠΗ. Αν παραμείνουν, και λέω αν, γιατί μπορεί να αυξηθεί βεβαίως ο αριθμός των συνδευλημένων γιατρών που μπορεί να παίξουν το ρόλο του οικογενειακού γιατρού. Αν παραμείνει αυτός, μιλάμε ότι 20.000 κάτοικοι στην πόλη θα πρέπει βαθμιαία σε ένα βάθος χρόνου να επιλέξουν τον οικογενειακό τους γιατρό από 5, εγώ σας λέω και από 10 γιατρούς. Μιλάμε δηλαδή για 2 έως 4.000 πολίτες με τον ίδιο τον οικογενειακό γιατρό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν θα χρειάζεται την ανάγκη του οικογενειακού γιατρού, λόγω του μεγάλου όγκου των πολιτών τους οποίους θα έχει υπό την ευθύνη του, θα έχετε μια μεγάλη χρονοκαθυστέρηση στην πρόσβαση στον οικογενειακό σας γιατρό. Δηλαδή μπορεί να σας πει: ξέρετε, έχω ραντεβού και να σας δώσω 4-5 μέρες. Προφανώς και οι ίδιοι γιατροί θα μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το μόνο. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν λοιπόν ένας ασθενής θα του λέει ο οικογενειακός του γιατρός ότι επειδή έχω 3.000-4.000 ανθρώπους να δω, έχω τα εμβόλια, έχω όλα αυτά υπό την επίβλεψή μου, θα σε δώσει 3 μέρες, έλα στις 10 η ώρα μετά από 3-4 μέρες. Καταλαβαίνετε ότι η επόμενη κίνηση του πολίτη είναι που έχει την ανασφάλεια, έχει το άγχος, έχει το πρόβλημα με το πρόβλημα υγείας του, με αυτά που νιώθει. Θα είναι να βγάλει τα λεφτά από την τσέπη του και να πάει σε ένα γιατρό έξω από το σύστημα. Μη συμβεβλημένο, να πάει να εξεταστεί. Ακριβώς. Να δει ακριβώς τι. Καταλαβαίνετε ότι από εκεί και μετά, από τη στιγμή που βγαίνει έξω από την ενδεδειγμένη διαδικασία, δηλαδή οικογενειακός γιατρός παραπεμπτικό πρόσβαση στο σύστημα, το ασφαλιστικό ταμείο, δηλαδή ο ασφαλιστικός φορέας, δηλαδή ο ΕΟΠΗ, δεν θα τον καλύπτει. Θα τα πληρώνει από την τσέπη του. Μάλιστα. Είναι αυτό δηλαδή, για να το καταλάβουν οι συμπολίτες μας, είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα που ξέρετε πολλές φορές σε σοβαρές ασθένειες, λόγω χάρη σε καρκίνους κτλ. Όταν ένας συμπολίτης μας χρειαστεί να κάνει κάποιες ακτινοθεραπείες ή οτιδήποτε άλλο, ή χημειοθεραπείες, και χρειάζεται να φύγει από την πόλη μας να πάει στην Αθήνα κτλ., σε δημόσιες δομές, πάνε και του λένε: ξέρεις, έχουμε μετά από 3 μήνες λίστα για να σε βάλουμε. Όταν ο άλλος έχει τον καρκίνο, ας πούμε, δεν θα περιμένει 3 μήνες για να ξεκινήσει τη διαδικασία της χημειοθεραπείας. Μα είναι ούτως ή άλλως επικίνδυνο για την υγεία του. Αυτό δεν μπορεί να περιμένει. Ακριβώς. Βγάζει λοιπόν λεφτά από την τσέπη του και πηγαίνει σε ένα ιδιωτικό μεγάλο κέντρο που έχει ακτινοθεραπευτική μονάδα και κάνει τις ενδεδειγμένες ακτινοθεραπείες. Κάτι ανάλογο θα συμβαίνει και στο καθημερινό επίπεδο, εάν, επαναλαμβάνω, εάν
ακολουθήσουν αυτά τα πράγματα τα οποία σήμερα αφήνει να εννοηθεί ή και τα λέει και σαφώς το σχέδιο νόμου για την υγεία. Αυτό. Η δικιά μας θέση λοιπόν είναι ότι αυτό πρέπει να αποσυρθεί. Μάλιστα. Δεν είναι ούτε για βάση συζήτησης. Δεν θεωρούμε βέβαια ότι πρέπει να μείνουν ίδια τα πράγματα. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Είμαστε και εμείς υπέρ των αλλαγών. Αλλά αλλαγές στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κύριε Μίχο, και αλλαγές στη δευτεροβάθμια, χωρίς πρώτα να κάνεις ένα σοβαρό υγειονομικό χάρτη, να δεις δηλαδή ποιες είναι οι ανάγκες σε κάθε περιοχή, ποιος είναι ο πληθυσμός σε κάθε περιοχή, ποια είναι η ηλικιακή κατανομή σε κάθε περιοχή, γιατί διαφορετικά θα φτιάξεις τις δομές και τις υπηρεσίες σε μια περιοχή που ξέρεις ότι αποτελείται από 70% ανθρώπους σχετικά μεγάλης ηλικίας και διαφορετικά σε μια περιοχή στην οποία είναι νέοι άνθρωποι. Διαφορετικά σε μια περιοχή που έχει τουρισμό από μια περιοχή που δεν έχει τουρισμό. Διαφορετικά σε μια περιοχή όπου έχεις έντονη εισρωή μεταναστευτικού στοιχείου και κυρίως, ξέρετε, ανθρώπους από χώρες στις οποίες οι υπηρεσίες υγείας είναι ανύπαρκτες με προβλήματα λιμωδών, νόσων κτλ. Και άλλως σε μια περιοχή που δεν έχεις. Αν δεν κάτσουν κάτω να κάνουν καταρχήν μια σοβαρή τέτοια μελέτη, δεν μπορεί να γίνει καμία μεταρρύθμιση στην υγεία. Και το δεύτερο είναι ότι καμία μεταρρύθμιση στην υγεία δεν θα περπατήσει, δεν θα είναι υπέρ του λαού, εάν δεν καταργεί τις πληρωμές και τα χαράτσια που επιβάλλει στους πολίτες. Αυτές είναι οι απόψεις οι δικές μας για τις εξελίξεις αυτές και δώσαμε αυτή τη συνέντευξη για να τις γνωρίζουν οι συμπολίτες μας και τους καλούμε να εξακολουθήσουν να συσπυρώνονται γύρω από τις κινήσεις που υπάρχουν, τις κινητοποιήσεις και τα λοιπά, να συμμετέχουν, γιατί θα έρθουν και τέτοιες στο επόμενο διάστημα, για να διεκδικήσουν τελικά αυτά που τους ανήκουν, που ανήκουν σε όλους μας, δηλαδή το δικαίωμα να έχουμε στην περιοχή και στην περιοχή μας να έχουμε το δικαίωμα της ελεύθερης, δωρεάν, ισότιμης, όλη πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και να έχουμε και δομές και υπηρεσίες υγείας στην περιοχή μας που να μας παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες, είτε είναι πρωτοβάθμιας προδίδας είτε δευτεροβάθμιας, και να μας παρέχουν επίσης και την ασφάλεια που έχει ανάγκη ο πολίτης. Την ασφάλεια να νιώθει ότι το κέντρο υγείας έχει γιατρούς, ότι λειτουργεί, ότι έχει τα απαραίτητα όργανα, έχει τα απαραίτητα υλικά, ότι το νοσοκομείο μας έχει τις απαραίτητες ειδικότητες, έχει τα υλικά, έχει το προσωπικό για να του καλύψει τις ανάγκες ανά πάσα στιγμή που θα παρουσιαστούν στην υγεία του. Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Βουγγέλη. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Είναι καλό έτσι να ακούει ο κόσμος να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει. Δώσατε συνέντευξη που δεν μπορέσαμε να την καλύψουμε ζωντανά. Γι' αυτό σας καλέσαμε σήμερα να μας πείτε όλα αυτά. Μία τελευταία ερώτηση, έτσι δημοσιογραφικό ενδιαφέροντος. Χθες είχατε συνάντηση και με τον κύριο Κουρουμπλή, αν δεν κάνω λάθος, με το ΣΥΡΙΖΑ, με αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας δώσετε λίγο το στίγμα. Βεβαίως. Κοιτάξτε, καταρχήν δώσαμε στον κύριο Κουρουμπλή τα στοιχεία τα οποία είχαμε δώσει και στη συνέντευξη του τύπου που δώσαμε. Το δεύτερο, έγινε μια εκτεταμένη συζήτηση, όπως σας είπα, και κυρίως το ζήτημα τώρα του σχεδίου νόμου για τον ΕΟΠΗ. Λόγου χάρη, όπως ακριβώς σας είπα αυτά σχετικά με τον ΕΟΠΗ και το νομοσχέδιο, τα ίδια πράγματα περίπου είπαμε και στον κύριο Κουρουμπλή. Και βεβαίως του είπαμε ότι χρειάζεται μια άλλη επίσης χωροταξική κατανομή των υγειονομικών περιφερειών. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω, κύριε Μίχο, και να μην σας κρατάω και πολύ στο τηλέφωνο. Σήμερα, λόγω χάρη, έχουμε μια υγειονομική περιφέρεια, η δικιά μας η έκτη, που ξέρετε ξεκινάει από τα ελληνοαλβανικά σύνορα και τελειώνει στην Καλαμάτα, στη Μεθόνη, κάτω, ο Λάους, στη Μονεμβασιά. Είναι τεράστια η περιοχή που έχει την ευθύνη της μια διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας με 32 νοσοκομεία, με δεκάδες κέντρα υγείας, με εκατοντάδες αγροτικά περιφερικά ιατρία, με περιοχές με διαφορετική οικονομική ανάπτυξη, διαφορετική, αν θέλετε, γεωμορφολογία κτλ. Δεν μπορεί να λειτουργήσει και να διοικηθεί μια υγειονομική περιφέρεια τόσο μεγάλη. Χρειάζεται δηλαδή να υπάρξει μεν αποκέντρωση, να υπάρξει καταρχήν κεντρικό σχεδιασμό στην υγεία, αποκέντρωση στη διοίκηση, αλλά με πολύ μικρότερες μονάδες. Λόγω χάρη θέλω να σας πω, για να το καταλάβουν και οι συμπολίτες μας ακόμα πιο απλά, χρειάζεται μια υγειονομική περιφέρεια στην Ήπειρο, μόνο στην Ήπειρο. Δηλαδή να αυξηθεί ο αριθμός των περιφερειών των υγειονομικών, μάλιστα, των διοικήσεων. Άλλη θέλει η Ήπειρος, άλλη η Πελοπόννησος, άλλη τα Ιόνια νησιά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Χρειάζεται δηλαδή μια διαφορετική οργάνωση της διοίκησης της υγείας σε επίπεδο περιφερειών. Διότι τώρα είναι μη λειτουργικός. Δεν μπορεί μια περιφέρεια με έδρα την Πάτρα
και 32 νοσοκομεία, όπως είπα, και δεκάδες κέντρα υγείας, να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες διοίκησης, ελέγχου και λειτουργίας τόσο πολλών μονάδων υγείας. Μάλιστα.